Καλημέρα και πάλι σε όλους. Εγώ είπα και πριν το εξής, απλά ίσως να μην ακούστηκα, ότι έχουμε θέσει ως συζήτηση σε προημερησία σε ερώτημα να γίνει μια συνολική έτσι, κουβέντα σχετικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν συνολικά στη διαχείριση απορριμμάτων. Μέσα εκεί συμπεριλαμβάνονται και αυτά που ετήθηκε τώρα ο κύριος Κωνσταντέλος. Έχουμε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχουμε μια σειρά από εξελίξεις τον τελευταίο χρόνο στη διαχείριση των απορριμμάτων συνολικά, που αφορούν και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, βέβαια, του ΕΣΝΑ, αλλά το κομμάτι αυτό το ανέφερε και ο κύριος Κολαρίκος. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε όλα αυτά. Είναι σημαντικές αποφάσεις που έχουν πάρθει. Σας μιλάω και ως εκπρόσωπος της Λαϊκής Σπήρωσης και ως Δημοτικός Σύμβουλος και κάτοικος του Δήμου Πετρούπολης, που είμαστε σε απόσταση αναπνοής από τη χωματερή της Φυλής. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί με το χειρότερο τρόπο για τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής συνολικότερα. Πριν μπούμε λοιπόν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το έχουμε θέσει πολύ έγκαιρα να συζητηθούν αυτές οι εξελίξεις στην προημερησίας διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει μια αντίστοιχη αγωνία να συζητηθούν και από άλλους συναδελφούς. Καλό λοιπόν θα ήταν πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη να δοθεί ο λόγος να κάνουμε μια τοποθέτηση για αυτές τις εξελίξεις. Ευχαριστώ.